Μπορεί η Έλληνα Παπαρίζου να μην τα κατάφερε να εκπροσωπήσει τη Σουηδία στη Eurovision. Η τραγουδίστρια, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να επιστρέφει στην Ελλάδα για να καθίσει στη θέση του κριτή στο Jazz The Two of Us. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια έχει φτάσει σε προχωρημένες συζητήσεις με το Μέγκα για να καθίσει στη θέση του κριτή, εφόσον δεν εκπροσωπήσει τη Σουηδία στη φετινή Eurovision, όπως και έγινε. Όταν δεν φοράς τα πατίνια και βγαίνεις έξω με τους φίλους σου, χορεύεις. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που θα τη δούμε να κάθεται στην καρέκλα αυτή του κριτή, αφού πριν 3 χρόνια την είδαμε στην κριτική επιτροπή του Dancing on Ice. Επειδή ο Πέτρος όλη την ώρα κάθεται και μιλάει για τις παντόφλες μου, έχω και το τακούνι. Θέλω να μου βγάλεις το σουβλάκι. Βγάλε μου το σουβλάκι. Έλενα! Τότε έκρινε τους διαγωνιζόμενους για το χορό τους στον πάγο. Τώρα όμως το Just the Two of Us είναι πιο κοντά σε εκείνη, αφού είναι σο τραγουδιού. Προς το παρόν, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται ακόμη στη Σουηδία. Εδώ βλέπετε την πρώτη εμφάνιση τραγουδίστρας μετά τον αποκλεισμό της. Η τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στο after party που διοργάνωσε η νικήτρια Σάνα Νίλσεν και τραγούδισε το Survivor. Τις 6 εμφανίσεις της φύλαγε για τα parties, αφού για μία ακόμη φορά επέλεξε να φορέσει μινι φόρεμα. Μπορεί να κέρδισε την 4η θέση, η τραγουδίστρια συνεχίζει όμως να τραγουδά πως είναι Survivor στους θαυμαστές της, αφού το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε σε εμπορικό κέντρο της Στοχόλμης. Οι θαυμαστές της Έλληνας βρίσκονται παντού. Εδώ βλέπετε φωτογραφία, όσο και σας φαίνεται περίεργο, μέσα σε σούπερ μάρκετ της Στοχόλμης, που προτρέπουν τον κόσμο που ψωνίζει να ψηφίσουν την Έλενα. Η πιο φανατική όμως θαυμάστριά της είναι η κυρία Φρόσο, η μαμά της Έλληνας που για μία ακόμη φορά ήταν εκεί στο πλευρό της κόρης της για να την παρηγορήσει που δεν κατάφερε να κερδίσει την 1η θέση.